Κύριε Νικολάου, και σε σχέση με τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για μετεκλογικές συνεργασίες. Καταρχάς, νομίζω πρέπει να σταθούμε στο κύριο, γιατί μπαίνει θέμα συζήτησης. Ο ελληνικός λαός νομίζω καταλαβαίνει ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη, γιατί περί αυτού μιλάμε και οι προλαλήσαντες αυτό θίγουν, δεν είναι ανάπτυξη για όλους. Είναι ανάπτυξη για τους επενδυτές, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, τα μονοπόλια, τα οποία ενισχύονται με ευρωενωσιακά και κρατικά κονδύλια για να κάνουν μεγάλα έργα, αυτά που έχει προϋπολογίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για παράδειγμα, ανανεώσιμες πηγές, ψηφιακή μετάβαση, η οποία για να έχει την απαιτούμενη κερδοφορία πρέπει να πατήσει πάνω στους τσαλαπατημένους μισθούς. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Σημαίνει κερδοφορία για τους λίγους, μιζέρια, ενεργειακή φτώχεια και μισθός που φτάνει μέχρι τις 14 του μήνα για τους πολλούς. Αυτό, ανεξάρτητα από το πώς επιλέγουν οι δύο βασικοί διεκδικητές της αστικής διακυβέρνησης, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, και τα κόμματα που επιδιώκουν να μπουν σε μια συγκυβέρνηση μαζί τους σήμερα, όπως για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ ή άλλα κόμματα, να εμφανίσουν την κατάσταση, δεν λύνει το εξής πρόβλημα. Ότι οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση, είτε με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ είτε με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, είναι δεσμευμένη. Είναι δεσμευμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που έχει αυτά τα αποτελέσματα που είπαμε, ακρίβεια, ενεργειακή φτώχεια, πλούτος για τους λίγους, μιζέρια για τους πολλούς. Είναι δεσμευμένη στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο στην Ουκρανία, στον υπεριαλιστικό πόλεμο, ο οποίος κορυφώνει τους κινδύνους για το λαό, τον ελληνικό λαό, τους αξιωματικούς, του στρατού, τους παξιωματικούς. Και όσο προχωράμε σε αυτές τις ράγες, το αποτέλεσμα είναι δεδομένο. Άρα αυτό το οποίο χρειάζεται δεν είναι να αλλάξουμε μηχανοδηγό στην ίδια ράγα, αλλά είναι να επιλέξει ο ελληνικός λαός το ΚΚΕ, το οποίο ξέρει που είναι, δεν χρειάζεται να αποδείξουμε εμείς κάτι στο λαό. Εμείς είμαστε καθημερινά στους αγώνες για να μην χάσει ο λαός τα σπίτια τους ενάντια στους πληστηριασμούς. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τους μεγάλους εργατικούς αγώνες που γίνονται την ταξική πάλι, όπως σήμερα με τους εργαζόμενους της Βόλτ, τα σύγχρονα εργατικά τους δικαιώματα. Και να ξέρουν ότι ενισχύοντας το ΚΚΕ, αυτή η φωνή και αυτή η φωνή, η γραμμή διεκδίκησης ενισχύεται απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα βάλει τα συμφέροντα του λαού στο ζύγι της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Καταρχάς, πολύ σύντομα, γιατί ξέρετε, η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ έχουμε μελετήσει πάρα πολύ καλά το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχουμε καταθέσει δεκάδες ερωτήσεις για τα ζητήματα τα οποία αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα. Θα ήταν ενδιαφέρον να μας απαντήσει ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας αν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μπορείς να δημιουργήσεις μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας γιατρών στα νοσοκομεία. Γιατί ναι, ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομειακών κτηρίων μπορείς να κάνεις και είναι σημαντικό, και αυτό είναι σημαντικό. Όμως σε περίοδο πανδημίας, με το Ταμείο Ανάκαμψης και τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούσες ούτε να πάρεις τον απαιτούμενο εξοπλισμό για να καλύψεις τις ανάγκες, ούτε να προσλάβεις μόνιμους και με σταθερές σχέσεις γιατρούς. Ωραία, θα ρωτήσουμε τον κύριο Πλεύρη για τον Φωτοβολταϊκά, ανανεώσιμες πηγές κτλ. Δεν σας ακούω καλά, Αν μου επιτρέπετε να σας απαντήσω αυτό που με ρωτήσατε. Οι προσλήψεις γιατρών, όπως έγιναν και γιατρών και νοσηλευτών αυτήν την τετραετία, γίνονται τον τακτικό προϋπολογισμό. Διότι είναι προσλήψεις μόνιμες, οι οποίες αφορούν το διηνεκές. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα προσωρινό εργαλείο το οποίο αφορά δαπάνες οι οποίες είναι λεγόμενες one-off, δηλαδή εξοπλισμός, δαπάνες οι οποίες θα γίνουν μία φορά. Μην επιδιώκει η κυβέρνηση να παρουσιάσει πράγματα για αυτό που δεν είναι. Αυτό λέω. Έτσι, μην επιδιώκει η κυβέρνηση να παρουσιάσει πράγματα για αυτό που δεν παρουσίασε, είναι. Ποιος παρουσίασε, εγώ σας είπα για εξοπλισμό. Επιδιώκει. Μην το επιδιώκει. Ανάγκες, εξοπλισμό κτλ. Άρα λοιπόν ξέρουμε πού πηγαίνει αυτή η κατάσταση, πού πηγαίνουν τα κονδύλια. Δεύτερο. Συζητάμε για τη φωτοβολταϊκά, ανανεώσιμες πηγές κτλ. Όσο ισχύει το πλαίσιο της απελευθέρωσης του χρηματιστηρίου της ενέργειας, η κατάσταση θα είναι ίδια. Θα είναι αυτή που πληρώνει με τη βαριά ενεργειακή φτώχεια ο λαός μας. Τρίτο ζήτημα. Συζητάμε για την αστυνομία, το ρόλο της κτλ. Ακόμη δεν έχει δοθεί μία απάντηση από την κυβέρνηση, που είναι ο βασικός αρμόδιος γιατί αυτή διαχειρίζεται σήμερα την κατάσταση, με τις δεκάδες φωτογραφίες που είδαμε στις μεγάλες διαδηλώσεις για το έγκλημα των Ντεμπών, των κουκουλοφόρων που ήταν πίσω ή πλάι ή μέσα στις γραμμές της αστυνομίας. Mm-hmm. Αυτά αν δεν απαντηθούν, τότε προφανώς δεν μπορεί να γίνεται και αυτό το γαϊτανάκι το οποίο επανέρχεται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα διάφορα κυβερνητικά στελέχη κτλ. Σε σχέση με την ανομία, τους μπαχαλάκες κτλ. Εμείς λέμε το εξής. Δείτε πόσα σώματα της αστυνομίας και διοικήσεις προορίζονται για να αντιμετωπίζουν την εγκληματικότητα και πόσα προορίζονται για να αντιμετωπίζουν τον εχθρό λαό. Ωραία. Είναι δεκάδες. Κύριε Νικολάου. Τέλος, για τις συγκλήσεις και τα συνθέσιμα, πώς να το κάνουμε. Υπάρχουν και κάποια στοιχεία.
τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή αυτή την περίοδο, περίπου το 70% τις έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, ένα 50-60% τις έχει ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ λέω, αν υπάρχουν τόσο μεγάλες συγκλίσεις, και μάλιστα σε ζητήματα όπως αυτά που βάζουν οι συνομιλητές, ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ΦΠΑ κτλ., γιατί δεν απέφυγε η Νέα Δημοκρατία να θέσει σε ψηφοφορία στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές τις προτάσεις του ΚΚΕ για την κατάργηση του ΦΠΑ, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, την απαγόρευση των πληστηριασμών κτλ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν τοποθετήθηκαν επί αυτού. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε, ισχυρότερο ΚΚΕ σημαίνει μεγαλύτερη δύναμη να φέρνουμε αυτά τα προβλήματα και λύσεις και στην Ελληνική Βουλή προς όφελος του ελληνικού λαού.